Πόλεις φαντάσματα, βιβλική καταστροφή, εικόνες αποκάλυψης. Ο ισχυρότερος κυκλώνας στην ιστορία, η Ήρμα, που ισοπαίδωσε τα νησιά της Καραϊβικής, σκορπώντας θάνατο και χάος, ετοιμάζεται τώρα να εξαπολύσει την καταστροφική της μανία στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Go to those shelters. I mean, you can go to your family, go to your friends, go to those shelters. Με ανέμους ταχύτητας που ξεπερνούν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα, ο κυκλώνας Μαμούθ έχει σπείρει τον δρόμο στη Φλόριντα. The heavens have opened. The winds have begun to pick up. Our SUV was actually shaking at one point. Οι δρόμοι που οδηγούν στα βόρεια της πολιτείας έχουν πλημμυρίσει από εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, με τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από την οργή της φύσης. Ενώ όσοι έχουν επιλέξει να μείνουν στις πόλεις που βρισκόνται στο στόχαστρο του κυκλώνα, αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ, κατασκευάζουν φράγματα για να σώσουν τις περιουσίες τους από τις σαρωτικές πλημμύρες που θα ακολουθήσουν και σειραίουν στα καταφυγεία. I have never been through something like this before, so it's very scary. Very worried. I went through Andrew. I was 5 years old. I was a kid. I'll never forget the noise. It's one of the scariest things I've ever heard in my life. Ανήσυχος, ο κυβερνήτης της πολιτείας κάνει έκκληση στους κατοίκους της Φλόριντα να απομακρυνθούν από τις κόκκινες περιοχές. Ενώ και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους Αμερικανούς για τις εφιαλτικές ώρες που θα ακολουθήσουν. Η Ήρμα χτυπά αυτή τη στιγμή τις βόρειες ακτές της Κούβας, με τις αρχές σε κόκκινο συναγερμό να απομακρύνουν ακόμη και δελφίνια από θαλάσσια πάρκα, καθώς οι θελώδεις άνεμοι απειλούν με τεράστιες καταστροφές. Just looking here also at Jose, which is following. This at the moment is taking the same path and is likely to arrive in Barbuda today. But after that it should turn a little further north. Catia, the other one that's developing in the Gulf of Mexico. If that becomes a category 3, it could be the first time in history that we've got 3 major storms all in the Atlantic Basin at once. Και ο εφιάλτης δεν έχει τέλος, καθώς έτοιμοι να χτυπήσουν είναι 2 ακόμα κυκλώνες, ο Χωσέ στον Ατλαντικό και η Κάτια στον κόλπο του Μεξικού. It's hard to imagine that an island now rubble, an island home to nearly 2,000 residents, could get any worse than it already is. Ενδεικτικό του πόσο ισχυρός είναι ο κυκλώνας Ήρμα που διακρίνεται από το διάστημα να έχει σκεπάσει τον Ατλαντικό, είναι πως το μέγεθός του είναι μεγαλύτερο από αυτό της πολιτείας της Φλόριντα.